αντιστέκεται σε μία σειρά πράγματα. Ξέρετε, στα το οποία σημαντικό, κύριε Παρεμπέλε, πέρα από την αντιπαράθεση με το ερώτημα για την καλοσύνη, πέρα από την αντιπαράθεση, για να μην είναι στήρα και έτσι κομματική μόνο. Εδώ είναι το θέμα αν αντέχουν τα καταστήματα να ανοίγουν την Κυριακή. Μα αυτό λοιπόν, αν εξυπηρετείτε, ναι. Αν εξυπηρετούν οι τοπικές κοινωνίες, ποιες περιόδους εξυπηρετούν οι τοπικές κοινωνίες και μήπως ενδιαφέρει μόνο τα μεγάλα καταστήματα και όχι τα μικρά τα οποία θα κλείσουν. Να πω κάτι. Πρώτον, μου κάνει εντύπωση που είμαστε έκπληκτοι και δεν ξέρουμε ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Και κάνουμε έτσι θεωρητικές συζητήσεις για το ρόλο των βουλευτών. Δεν ξέρουμε ποιος κυβερνάει τον τόπο αυτόν εδώ. Ότι έχει καταληθεί ουσιαστικά, έχουν καταληθεί βασικά στοιχεία της ένωμης τάξης και ότι ζούμε μια παρατεταμένη εκτροπή. Τώρα, ως προς το άλλο που είπατε, είναι προφανές. Εσείς που είστε εντός ή εκτός εκτροπής? Εμείς φυσικά και είμαστε εκτός εκτροπής. Εκτός εκτροπής. Ναι, βεβαίως. Εκπροσωπείτε μια εκτροπή και ο ελληνικός λαός καλείται να καταλήξει επ' αυτού. Τελειωτικά. Ως προς το άλλο που είπατε. Είναι γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζουν το θάνατο του εμποράκου. Αυτό ζουν. Και λέω τώρα, σε αυτή τη φάση που βρίσκονται, έτσι, όπου πεθαίνει η μεσαία τάξη, όπου ξέρετε πώς μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν. Δηλαδή, ερχόμαστε να βάλουμε το κερασάκι πάνω σε αυτή την απέσια. Μα όλοι συμφωνείτε όλοι. Δηλαδή ποιος το θέλει. Ποιος το θέλει τη δυνατότητα. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας δείξω ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ανάπτυξη, βέβαια, έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, έχει να κάνει με τις τιμές, έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας. Ο Ροδάκη.